Είναι εξαιρετική τιμή απόψε και για μένα που θα καλησπερίσουμε έναν καθηγητή που δεν κάνει συχνές τηλεοπτικές εμφανίσεις, έναν προσωπικό φίλο και του κυρίου Γκίκα, με τις δικές του περγαμηνές, με μια εξαιρετική πορεία. Καλησπερίζω λοιπόν τον καθηγητή υγιεινής και επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας, τον κύριο Χρήστο Χατζηχριστοδούλου. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά, από το Ηράκλειο. Καλησπέρα, καλησπέρα και εσάς στους τηλεθεατές σας και καλησπέρα και στο φίλο μου τον Αχιλλέα. Καλησπέρα, Χρήστο. Να είσαι καλά. Μας συνδέει πολύχρονη φιλία. Πολλά χρόνια, δεν θέλω από τα χρόνια μη φανεί και η ηλικία μας, Αχιλλέα. Κύριε καθηγητά, είστε στη Λάρισα, να υποθέσω. Ναι. Είστε στη Λάρισα, λοιπόν, που αυτή τη στιγμή βιώνει αυτό που βίωσε η Κρήτη τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχει ασφυξία στα νοσοκομεία της Λάρισας, γενικότερα ασφυξία στα νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδος και της Θεσσαλονίκης. Θέλω λίγο πολύ γρήγορα να μου δώσετε την εικόνα που επικρατεί στην περιοχή σας. Αυτή τη στιγμή, όσον αφορά τις ΜΕΘ, εμείς έχουμε ένα πρόβλημα πληρότητας, αλλά δεχόμαστε περιστατικά από τη Βόρεια Ελλάδα. Δεν είναι τόσο πολύ αυτή τη στιγμή οι νοσηλίες και σε απλές κλίνες και σε ΜΕΘ που προέρχονται από την περιοχή τη δικιά μας, όσο ειδικά στις ΜΕΘ που προέρχονται από τη Βόρεια Ελλάδα. Μάλιστα. Και δέχεται μια πίεση το σύστημά μας, κυρίως προερχόμενη, θα ήθελα να πω, από την Κατερίνη και πιο πάνω. Αυτό που βιώνει σήμερα η κεντρική και Βόρεια Ελλάδα, και κυρίως η Βόρεια Ελλάδα, όπως λέτε ορθώς, έχει παρόμοια χαρακτηριστικά με αυτό που βίωσε η Κρήτη μέσα στον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Δηλαδή, να σας πω ότι έχει υπήρξε μέρα που είχαμε πάνω από 550 κρούσματα στην Κρήτη και πάνω από 210 νοσηλίες στα νοσοκομεία. Έχει παρόμοια χαρακτηριστικά, γιατί οφείλεται και τα δύο κύματα, θα έλεγα, οφείλονται στην χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη. Τότε, όταν ξεκίνησε το κύμα στην Κρήτη, είχατε χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη. Και προς τιμή σας, ακριβώς δεν ξέρω τι ενέργειες έγιναν, αλλά ανέβηκε η εμβολιαστική κάλυψη στην Κρήτη και έχει ένα αξιοπρεπές ποσοστό τώρα αυτή τη στιγμή. Πράγμα που το οποίο ήταν, θυμάμαι όταν κοιτάγαμε τα δεδομένα της Κρήτης, ήταν πολύ χαμηλά η εμβολιαστική κάλυψη το καλοκαίρι. Κύριε καθηγητά, και εσείς και ο κύριος Γκίκας, θα θέλατε να δείτε ποια είναι η εικόνα των εμβολιασμών στην Κρήτη αυτή τη στιγμή με βάση τα επίσημα στοιχεία, γιατί έχουμε κάνει ρεπορτάζ και θα μου επιτρέψετε να πάω στις οθόνες της εκπομπής και να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει στην περιφέρεια Κρήτης, που θα πω ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται στις τρεις πρώτες θέσεις σε ολόκληρη την χώρα, με την Περιφερειακή Ενότητα του Λασιθίου να βρίσκεται στην πρώτη θέση όσον αφορά το ποσοστό των εμβολιασμών. Βλέπουμε λοιπόν εδώ και ξεκινάμε από την Περιφερειακή Ενότητα των Χανίων. Το σκούρο μπλε σημαίνει ότι είναι το χρώμα από τον εμβολιαστικό χάρτη του ΕΟΔΗ που ο εμβολιασμός ξεπερνάει το 55%. Έχουμε λοιπόν στην Περιφερειακή Ενότητα του Λασιθίου, Χανίων, 57,30% μία δόση, ενώ ολοκληρωμένους εμβολιασμούς έχουμε στο 55,56%. Ο δείκτης θετικότητας είναι στο 0,20% και βεβαίως έχουμε μία εβδομαδιαία τάση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα σταθερή. Πάμε στην Περιφερειακή Ενότητα του Ρεθύμνου, που μάλιστα μέσα στο καλοκαίρι ήταν ουραγός η Περιφερειακή Ενότητα του Ρεθύμνου. Ήταν στις περιοχές με τη χαμηλότερη εμβολιαστική κάλυψη. Αυτή τη στιγμή έχουμε 55,64% με μία δόση, 54,05% ολοκληρωμένους εμβολιασμούς και να πούμε ότι είναι οι εμβολιασμοί στο σύνολο του πληθυσμού. Αν πάμε στο σύνολο του ενήλικου πληθυσμού, όλες οι περιοχές της Κρήτης ξεπερνούν το 65%. Και το Ηράκλειο με το Λασίθι ξεπερνούν και το 70%, δηλαδή στους πολίτες που είναι άνω των 18. Ο δείκτης θετικότητας στο Ρέθυμνο είναι στο 0,20% και η εβδομαδιαία τάση σταθερή. Πάμε τώρα στην Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου, που πληθυσμιακά είναι και η τέταρτη περιφερειακή ενότητα της χώρας, μετά την Αθήνα, την Θεσσαλονίκη και την Αχαΐα. Έχουμε λοιπόν εμβολιαστική κάλυψη με τουλάχιστον μία δόση στο 60,48%, ενώ ολοκληρωμένους εμβολιασμούς στο 58,86%. Αν το πάμε στον ενήλικο πληθυσμό, η εμβολιαστική κάλυψη είναι πάνω από 70%. Ο δείκτης θετικότητας είναι στο 0,24%. Και να πάμε και στην Περιφερειακή Ενότητα του Λασιθίου, που εξ αρχής στην Κρήτη
έδειχνε να κάνει πρωταθλητισμό όσον αφορά τον εμβολιασμό. Έχουμε 61,69 με μία δόση και 60,19% ολοκληρωμένους εμβολιασμούς. Δείκτης θετικότητας το 0,23% και η εβδομαδία τάση σταθερή. Στον ενήλικο πληθυσμό, η εμβολιαστική κάλυψη στην περιφερειακή ενότητα του Λασιθίου ξεπερνάει το 72%. Και πάμε να δούμε τον επιδημιολογικό χάρτη της χώρας. Και εκεί που η Κρήτη μέσα στο καλοκαίρι είχε τρεις νομούς στο κόκκινο, δηλαδή τα Χανιά, το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο, έχουμε αναθεώρηση του επιδημιολογικού χάρτη. Ρέθυμνο, Χανιά και Λασίθι έχουν κατέβει πλέον στο κίτρινο. Στο πορτοκαλί παραμένει το Ηράκλειο, αλλά με πτωτικές τάσεις. Και βλέπουμε πόσο διαφοροποιείται η εικόνα της νότιας χώρας από την Αττική και κάτω και πόσο διαφορετική αυτή τη στιγμή είναι η εικόνα στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα, όπου βρίσκεται η πλειοψηφία των περιοχών στο απόλυτο κόκκινο. Βεβαίως τώρα μπαίνουν στο παιχνίδι και οι MOV περιοχές, τις οποίες θα τις συζητήσουμε στην πορεία, τι ακριβώς θα συμβαίνει εκεί ανάλογα με τα επιδημιολογικά δεδομένα. Κύριε Γκίκα, αρχικά εσείς, θέλω να μου πείτε πώς κρίνετε αυτή την εικόνα μετά από ένα σφοδρό κύμα που ευτυχώς δεν αποτυπώθηκε όμως σε έναν αντίστοιχο αριθμό θανάτων στην Κρήτη. Να πούμε για την υπόλοιπη χώρα. Καταρχάς, αυτή τη στιγμή η χώρα βρίσκεται σε μια σταθερότητα. Μια σταθερότητα που έχει ξεκινήσει από το τέλος του Σεπτέμβρη, ίσως και λίγο πιο πριν, και έχει μια σταθερή πορεία με σταθερό αριθμό κρουσμάτων, περίπου εκεί μέσα στα 2.200-2.500, με σταθερό αριθμό θανάτων από 35 μέχρι 45, με σταθερό αριθμό διασωληνώσεων, εκεί γύρω μεταξύ 300-350. Αυτό σαν πληροφορία είναι ενθαρρυντική. Απ' την άλλη μεριά είναι ανησυχητική όμως, γιατί ξεκινάμε, αν ξεκινήσει άλλη έξαρση, από πολύ ψηλά. Και αυτό μας ενισχύει ιδιαίτερα. Δεν ξέρω ο Χρήστος τι. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, κύριε Χατζη Χριστοδούλου, το δικό σας σχόλιο. Είστε από τους ανθρώπους που και μέσα στην Επιτροπή ουσιαστικά βλέπετε το πρωτογενές υλικό των αριθμών και παίζετε καθοριστικό ρόλο με τις εισηγήσεις σας και σε αυτό που λέμε τον χρωματισμό του επιδημιολογικού χάρτη. Προς το παρόν, αυτό που βλέπω, καλά, με ανησυχεί πάρα πολύ η πορεία στη Βόρεια Ελλάδα και είναι χαρακτηριστική η συσχέτιση που έχουμε, όπως είπε και ο Αχιλλέας, χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη, υψηλό αριθμό κρουσμάτων, νοσηλιών και θανάτων. Υπάρχει μια γραμμική συσχέτιση. Δίπλα μας η εμβολιαστική κάλυψη στην Κατερίνη είναι 41%. Όπως καταλαβαίνετε, έχει 20 προστιές μονάδες διαφορά από το Λασίθ. Έχει 27 μονάδες από το βόρειο τομέα της Αττικής. Οι προβλέψεις δεν είναι ευχάριστες για τις επόμενες εβδομάδες για τη Βόρεια Ελλάδα. Τα κρούσματα θα συνεχιστούν τουλάχιστον στον ίδιο ρυθμό. Οι νοσηλίες θα αυξάνονται. Άρα θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Είναι δύσκολο να αυξηθεί ο εμβολιασμός τόσο πολύ ούτως ώστε να καλύψουμε τις 20 μονάδες, 25 μονάδες αυτή τη στιγμή. Και ακόμα και να γίνει αυτό, χρειαζόμαστε ένα μήνα τουλάχιστον. Άρα μπαίνει ένα θέμα να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτή την περίοδο τώρα. Αν έχουμε άλλα μη φαρμακευτικά μέτρα δημόσιας υγείας πέραν του κλεισίματος κλπ. Να εφαρμόσουμε σε κάποιες περιοχές που χρειάζονται, ούτως ώστε για να δούμε αν μπορέσουμε να ανακόψουμε αυτό το κύμα. Αναφέρεστε όχι στην πιθανότητα ενός lockdown, ενός mini lockdown, αναφέρεστε αυτό σε αυτή τη λογική των MOV περιοχών. Θέλετε να μας πείτε αυτό τι είναι οι MOV περιοχές. Αυτό έχει αποκλειστεί. Θα δούμε και αν ισχύσει αυτό με τις MOV περιοχές. Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε επιπλέον σε μέτρα σε κάποιες περιοχές που έχουν πρόβλημα. Αυτά όλα θα συζητηθούν. Πάντως, οι προβλέψεις είναι, αν συνεχίσουμε και ακόμα να συνεχίσουμε έτσι με 40 θανάτους την ημέρα, και αυτό δεν είναι ευχάριστο. Βεβαίως. Αυτή τη στιγμή είμαστε 17η στην Ευρώπη. Εμείς συνεχίζουμε να έχουμε 40 θανάτους περίπου την ημέρα. Περίπου είναι γύρω στους 250 την εβδομάδα. Αυτή τη στιγμή η Ισπανία έχει 150 με 200 και έχει 48 εκατομμύρια πληθυσμό. Άρα, στο επόμενο διάστημα, συνεχίσουμε έτσι, θα ξεπεράσουμε την Ισπανία, θα ξεπεράσουμε την Ιταλία. Γι' αυτό και πρέπει να γίνουν δράσεις, πρώτον για τον εμβολιασμό, έχοντας υπόψη μας ότι και ακόμα και να αρχίσει να κυλάει καλύτερα ο εμβολιασμός, θέλει τον χρόνο του να αποδώσει.
Είναι αυτό μια πανδημία ανεμβολίας των πολιτών με βάση τους αριθμούς στην Βόρεια Ελλάδα που είναι και στο επίκεντρο αυτή τη στιγμή? Σίγουρα. Σίγουρα είναι μια πανδημία ανεμβολίας των. Από εδώ και πέρα, τουλάχιστον σε επίπεδο νοσηλιών, αφορά και θανάτων, αφορά κυρίως τους ανεμβολίες τους. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι άσχετα και αν οι εμβολιασμένοι μπορεί να κολλάνε φυσικά σε μικρότερο ποσοστό και να μεταδίδουν σε μικρότερο ποσοστό τις ανεμβολίες τους, αυτοί που πραγματικά κινδυνεύουν είναι ανεμβολίαστοι. Και αυτό φωνάζαμε και λέγαμε τόσο καιρό, ότι πραγματικά είναι κρίμα να υπάρχει ένα διαθέσιμο εμβόλιο και να μην χρησιμοποιείται. Θα ήθελα να πω λίγο στον φίλο μου τον Αχιλλέα ότι δυστυχώς, Αχιλλέα, και οι χώρες της Αφρικής δεν είναι τόσο τα χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού που έχουν, δεν είναι τόσο αυτή τη στιγμή στην έλλειψη εμβολίου. Δυστυχώς υπάρχουν ισχυρές αντιστάσεις σε αυτές τις χώρες. Ξέρετε, εκεί πέρα με τους μάγους, με λοιπά και λοιπά και λοιπά, δεν εμβολιάζονται. Mm-hmm. Στην Κένια, για παράδειγμα, υπάρχει αυθονία εμβολίων. Και σε πολλές αφρικανικές χώρες. Αλλά τα ποσοστά εμβολιασμού σκάλυψη πολύ χαμηλά, γιατί δεν υπάρχει νοοτροπία εμβολιασμού. Υπάρχουν όλες αυτές οι φοβίες, όλα αυτά τα προβλήματα που έχουμε κι εμείς σε μερίδα του πληθυσμού. Και προσέξτε λιγάκι, από βόρειά μας έχουν παρόμοια προβλήματα και χειρότερα από εμάς. Η Ρουμανία, η Βουλγαρία, έχει αυθονία εμβολία. Ναι, έχουν αυθονία εμβολία. Όπως σας είπα και αυτή τη στιγμή, ισχύει το ίδιο και για την Αφρική. Δεν θα λέω αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει τεράστια έλλειψη στην Αφρική. Μάλιστα υπάρχουν χώρες που έχουν, τα έχουν και θα λήξουν τα εμβόλια. Δυστυχώς δεν υπάρχει η βούληση εμβολιασμού σε αυτές τις χώρες. Μάλιστα. Καταρχήν θέλω να πάμε σε κάποια στοιχεία που θα μας παρουσιάσετε και χαίρομαι πάρα πολύ που τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Θέλω να πω κάτι, νιώθω την ανάγκη να το πω. Πριν από περίπου 1,5-2 χρόνια που ξεκινήσαμε αυτές τις εκπομπές που αφορούσαν την πανδημία του κορονοϊού, όπως και σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από πολύ νωρίς ο κύριος Γκίκας εδώ στην ώρα αιχμής έλεγε για ένα σχεδιασμό με νοσοκομεία αναφοράς, με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας να παίζει ένα καταλυτικό ρόλο. Και έχω την εντύπωση, χωρίς να είμαι γιατρός, έχοντας όμως παρακολουθήσει, κύριε Χατζηχριστοδούλου, στενά την πορεία της πανδημίας σε επίπεδο χώρας, θα τολμήσω να πω ότι μέχρι στιγμής, αν εξαιρέσουμε τους δύσκολους Ιούλιο και Αύγουστο, θα μπορούσε να είναι ένα success story η Κρήτη σε επίπεδο χώρας. Και δεν ξεχνάμε ότι μιλάμε για μια περιοχή που δέχεται 4 με 5 εκατομμύρια τουρίστες ετησίως. Περισσότερους τουρίστες από την Αττική. Εγώ θα συμφωνήσω με αυτό. Πραγματικά και τα δεδομένα που έχουμε από μια ωροεπιδημιολογική που κάναμε μαζί με τον Αχιλλέα. Και κάναμε, είναι πανελλήνια μελέτη, αλλά κάναμε μια oversample. Κάναμε υπέρδειγματοληψία στην Κρήτη για να έχουμε πιο στοιχεία περισσότερα στην Κρήτη, γιατί μας ενδιέφερε ακριβώς για τον τουρισμό. Είναι μια σύνδεση πέρσι κατά πόσο ο τουρισμός του 20, το καλοκαίρι του 20, αν ανοίξουμε με ασφάλεια ή όχι, και πόσο επηρέασε το δεύτερο κύμα. Και υπήρχε μια κριτική τότε ότι το δεύτερο κύμα σχετιζόταν με τον τουρισμό. Αναφέρεστε στο κύμα που ξεκίνησε μετά το καλοκαίρι, εκεί τους πρώτους μήνες του φθινοπόρου το 20, Σεπτέμβριο, μέχρι και τα Χριστούγεννα. Ακριβώς. Να δούμε τα στοιχεία αυτά, επειδή γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Βγαίνουν πολλά συμπεράσματα για την Κρήτη σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, κύριε καθηγητά. Να τα δούμε. Να δούμε ένα μήνα, αν θέλετε, και να δούμε ένα μήνα. Βεβαίως. Και να φτάσουμε εκεί ακριβώς στο δεύτερο κύμα, όπου φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο τουρισμός δεν επηρέασε την Κρήτη. Μάλιστα. Ενώ η υπόλοιπη Ελλάδα έχει πολύ υψηλότερο πλάσμα. Καταρχήν, να πούμε ότι στις ωροεπιδημιολογικές προσπαθούμε να μετρήσουμε αυτούς που μολύνθηκαν. Ξέρετε ότι το πόσα κρούσματα θα έχουμε εξαρτάται πάρα πολύ από τον αριθμό των τεστ που διενεργούνται και διαφέρει ένα περίοδο. Θυμάστε πόσα λίγα τεστ κάναμε στην αρχή, δεν είχαμε και δυνατότητα για παραπάνω, ήταν μόνο η PCR και σήμερα φυσικά διενεργούνται πολύ περισσότερα και υπάρχει και ένας δείχτης ο οποίος διαφέρει και αυτός ένα περίοδο πόσα κρούσματα αντιστοιχούν, μάλλον πόσες μολύσεις αντιστοιχούν στην κοινότητα σε σχέση με τα διαθέντα κρούσματα. Να τα δούμε αυτά αναλυτικά για να τα καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατές. Εγώ ξαναπάω στις οθόνες της εκπομπής. Είναι τα στοιχεία που μας παραχωρήσατε εσείς από τον Ιανουάριο μέχρι τον Νοέμβριο του 2020. Ένα δυνατό εργαλείο και για την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων. Με βάση αυτά τα δεδομένα αποφασιζόταν το τι ακριβώς θα γίνει
το αμέσως επόμενο διάστημα. Να δούμε τον πρώτο πίνακα. Εσείς θα μας πείτε αν πρέπει να παραμείνουμε εδώ. Καταρχήν, πολύ γρήγορα να μας πείτε τι βλέπουμε εδώ. Είναι ο πίνακας του Ιουνίου, είναι ο πρώτος πίνακας. Ναι, είναι ο πίνακας του Ιουνίου του 2020. Καταρχήν, βλέπετε ότι σχεδόν είναι ο εμβολιασμός στην Κρήτη είναι μηδέν. Τα κρούσματα τα ελάχιστα. Θα το δούμε και μετά σε ένα διάγραμμα που έχουμε. Να πάμε κατευθείαν στο διάγραμμα για να το καταλάβουν, γιατί αυτά τα στοιχεία νομίζω ότι εδώ οι τηλεθεατές δεν μπορούν να τα κατανοήσουν απόλυτα. Να γυρίσουμε τις διαφάνειες και να πάμε εκεί. Να πάμε λίγο, αν θέλετε, στον Αύγουστο. Καταρχήν, εδώ βλέπουμε την καμπύλη του 10,4 στην υπόλοιπη χώρα και του 2,98 στην Κρήτη. Τι ακριβώς είναι αυτή η καμπύλη, κύριε καθηγητά? Λοιπόν, βλέπουμε ακριβώς ότι είναι όρο εμβολιασμός στην Κρήτη που είναι με μπλε και είναι με καφέ, είναι στην υπόλοιπη επικράτεια, στην υπόλοιπη Ελλάδα. Και βλέπουμε ότι φτάνουμε, ενώ πάμε Σεπτέμβριο, ας ξεκινήσουμε Αύγουστο. Αύγουστο η Κρήτη τότε είχε δεχτεί περίπου 1.000.000 τουρίστες το 20. Και φτάνει 1,22 το Σεπτέμβριο, ενώ ταυτόχρονα φτάνει 2,56 η υπόλοιπη Ελλάδα. Πέφτει λιγάκι τον Οκτώβριο 1,41, 2,16 και πάμε τον Νοέμβριο που μπαίνουμε καλά στο δεύτερο κύμα, όπου έχουμε 1,45 στην Κρήτη και έχουμε 4,34, 4,28 στην υπόλοιπη Ελλάδα. Αυτή είναι η θετικότητα, κύριε καθηγητά. Αυτό είναι όρο εμβολιασμός. Είναι θετικότητα στον πληθυσμό. Mm-hmm. Ορολογική. Άρα. Με αντισώματα. Με αντισώματα. Να πάμε να δούμε και τον πίνακα. Το Δεκέμβριο ναι, που έχει σημασία, η επικράτεια έχει τετραπλάσιο όρο εμβολιασμό από την Κρήτη. Άρα, εάν επηρέαζε με οποιοδήποτε τρόπο ο τουρισμός της Κρήτης, δεν θα είχαμε 4 φορές πιο χαμηλό όρο εμβολιασμό. Άρα, στην ουσία δεν σχετίζεται ο τουρισμός με κρούσματα στην κοινότητα. Και αυτό το είδαμε και άλλες μελέτες που έκανε μαζί με τον κύριο Παρασκευή, που είδαμε τις εισαγωγές καινούργιων στελεχών στην Κρήτη. Και είδαμε ότι αυτές δεν επικράτησαν. Δεν είχαμε καταρχήν πολλές και δεν επικράτησαν κιόλας. Βεβαίως. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε. Να δούμε την επόμενη διαφάνεια που φαίνεται, αποτυπώνεται αυτό που είπατε τώρα στο διάγραμμα στις δύο καμπύλες ανά μήνα. Βεβαίως, εδώ αντιλαμβανόμαστε. Βλέπουμε αυτό ακριβώς που λέτε τους δύο τελευταίους μήνες. Πόσο είναι πολύ είναι η μηνιαία επίπτωση ανά 100.000 κατοίκους ο πίνακας που βλέπουμε. Ακριβώς, ακριβώς. Και φαίνεται πόσο μεγαλύτερη έχει η υπόλοιπη Ελλάδα Νοέμβριο και Δεκέμβριο, που είναι αντιστοιχεί με τον εμβολιασμό. Γιατί καμιά φορά λέμε μήπως τα κρούσματα δεν διαγνώστηκαν, μήπως είχαμε κρούσματα τα οποία δεν τα καταγράψαμε. Όχι, τα κρούσματα πάνε μαζί με τον εμβολιασμό. Και άρα αυτό που είπα προηγουμένως, ότι πράγματι δεν επηρέασε ο τουρισμός της Κρήτης, δεν επηρέασε το δεύτερο κύμα σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Και γι' αυτό που είπατε για το success story, αν θέλετε να πάμε λίγο να δούμε τον Νοέμβριο στην Κρήτη, με τους πίνακες που είχα πριν. Μπορούμε να γυρίσουμε να δούμε, βεβαίως. Ναι, τον Νοέμβριο, που έχει δύο δείκτες σημαντικούς που θα χαρεί ο φίλος μου Αχιλλέας εκεί πέρα. Έχουμε το CFR που είναι η θνητότητα, είναι θνητότητα ανακρούσματα και είναι 1,37 που είναι χαμηλό πάλι σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Η υπόλοιπη Ελλάδα έχει 5 περίπου. Και πάμε στο IFR που είναι η θνητότητα με βάση τις λοιμώξεις στην κοινότητα και είναι 0,18 που είναι πολύ χαμηλό πάλι. Είναι 0,5 στην υπόλοιπη επικράτεια. Γενικά η Κρήτη, αν εξαιρέσουμε τους δύο μήνες τους φετινούς, είχε πάει εξαιρετικά καλά και σε θνητότητα. Και βλέπετε ότι έχουμε όχι μόνο σε θνητότητα αναπεριπτώσεις που εκεί μπορεί να πούμε ότι δεν γίνονται διαγνώσεις, αλλά θνητότητα σε λοιμώξεις που αντιστοιχεί στον εμβολιασμό. Άρα φαίνεται ότι η Κρήτη πήγε εξαιρετικά καλά. Και ίσως είναι η καλή οργάνωση που είχε, μας τα εξήγησε και λίγο περισσότερο ο Αχιλλέας. Αλλά πράγματι με τα δεδομένα τα δικά μου, τα δικά μας, φαίνεται ότι η Κρήτη μπορεί να θεωρηθεί ένα success story. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ αφήνω αυτά τα στοιχεία προς το παρόν και θέλω να σταθούμε πριν πάω στον κύριο Γκίκα για να κάνει το σχόλιο του. Να μου συγκρίνετε λίγο, κύριε καθηγητά, κύριε Χατζηχριστοδούλου, την κατάσταση που επικράτησε τον Ιούνιο και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, που πολλοί από τους συναδέλφους σας τη χαρακτήρισαν ως μια παρόμοια εικόνα που αντιμετώπισε τον Νοέμβριο του 2020 η Θεσσαλονίκη, που πραγματικά το Εθνικό Σύστημα Υγείας έφτασε ένα βήμα πριν την κατάρρευση. Εδώ στην Κρήτη, η αλήθεια είναι ότι οι πολίτες ίσως δεν το αντιλήφθηκαν αυτό λόγω της χαλαρής διάθεσης του καλοκαιριού. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι
Από τα μέσα Ιουλίου μέχρι και τα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη, υπήρχαν τρεις περιφερειακές ενότητες της Κρήτης στην καρδιά της τουριστικής περίοδου που είχαν απαγόρευση της κυκλοφορίας μετά τη μία τα ξημερώματα και βεβαίως αυστηρότερα μέτρα όσον αφορά την καθημερινότητά μας. Θέλω να μου το συγκρίνετε λίγο αυτό. Αυτά ήταν τα δύσκολα της Κρήτης. Μπορεί να ξανασυναντήσουμε παρόμοια εικόνα μπροστά ή η Κρήτη καθάρισε, να το πω έτσι πιο λαϊκά. Ποτέ δεν καθαρίζουμε γενικά με αυτόν τον ιό. Πρέπει να προσέχουμε γενικότερα. Αλλά φαίνεται ότι με την αύξηση τότε, αν θυμάμαι καλά, το Ηράκλειο για παράδειγμα έχει 37% βουλιαστική κάλυψη ή και λιγότερο ακόμα. Mm-hmm. Δηλαδή είχε πολύ χαμηλότερο από το μέσο όρο των. Ήταν περίπου στο 40 με 42%, το θυμάμαι. Ίσως και λίγο πιο κάτω. Ίσως και λίγο πιο κάτω όσον αφορά τους ολοκληρωμένους εμβολιασμούς, σωστά. Αν θυμάμαι καλά εγώ. Και πάντως ήταν κάτω από τον μέσο όρο της επικράτειας οι εμβολιασμοί στο Ηράκλειο. Ένας λόγος ήταν αυτός. Δεύτερος λόγος σίγουρα είναι δέχτηκε εσωτερικό τουρισμό και κυρίως από νέους. Και παρότι είναι καλοκαίρι, δεν σημαίνει ότι αν πάλι συγχρονιζόμαστε, δεν σημαίνει ότι ο ιός δεν μεταδίδεται. Θα υπήρξαν και από πληροφορίες που έχω, υπήρξαν και παρατυπίες, θα έλεγα, και μήτρηση των μέτρων και σε κλειστούς χώρους κλπ. Όλα αυτά ευνόησαν τη μετάδοση και σίγουρα το κύμα ήταν αρκετά ισχυρό και έδωσε νοσηλίες. Νομίζω αυτά μπορεί να μας τα πει καλύτερα και ο κύριος Γκίκας, ότι δοκιμάστηκε το σύστημα υγείας. Βεβαίως και δοκιμάστηκε. Και να του δώσουμε το λόγο, βάλτε μια ανωτελεία για να σταθούμε λίγο στις νοσηλίες. Αυτό, κύριε καθηγητά, κύριε Γκίκα, η αύξηση των κρουσμάτων το καλοκαίρι αποτυπώθηκε και σε νοσηλίες. Δηλαδή, υπήρξαν μέρες που είχαμε πάνω από 200 νοσηλίες. Το Πανεπιστημιακό, το Βενιζέλιο και το Νοσοκομείο Χανίων, όλα τα νοσοκομεία της Κρήτης, αλλά κυρίως αυτά τα τρία νοσοκομεία, αμέσως μετά το Ρέθινο και ο Άγιος Νικόλαος, αλλά ειδικά Πανεπιστημιακό, Βενιζέλιο και Νοσοκομείο Χανίων, και τον Αύγουστο κυρίως το Νοσοκομείο Χανίων, λόγω και του εσωτερικού, της εσωτερικής επισκεψιμότητας, πραγματικά έφτασαν στα όρια τους. Δηλαδή, είδαμε και μετακινήσεις ασθενών από μονάδα ενός νοσοκομείου σε άλλο νοσοκομείο. Έτσι είναι ακριβώς. Ήταν ένα κύμα το οποίο σάρωσε κυριολεκτικά την Κρήτη και κυρίως τους νομούς αυτούς που είπατε, και με αποτέλεσμα να έχουμε πολύ μεγάλη πίεση στο σύστημα υγείας. Το μυστικό το οποίο δεν αποτυπώθηκε στους θανάτους. Είναι πολύ σημαντικό το αυτό. Το οποίο είχε πραγματικά μικρότερους ποσοστία σε θανάτους από την υπόλοιπη χώρα, και το οποίο κύμα αυτό το αντιμετωπίστηκε με έναν τρόπο που μπορούμε σήμερα να πούμε ότι άντεξε. Και άντεξε συνολικά το σύστημα υγείας. Και ένας από τους λόγους αυτούς είναι ότι υπήρξε μια προεργασία. Υπήρξε μια προεργασία η οποία ήθελε όλα τα νοσοκομεία του νησιού από την πρώτη μέρα να είναι κέντρα αναφοράς, ενώ στις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας τα κεντρικά νοσοκομεία μόνο ήταν κέντρα αναφοράς και στέλναν. Η Καρδίτσα έστελνε στη Λάρισα, τα Τρίκαλα έστελνε στη Λάρισα, Χριστό. Ναι, ο Βόλος έστειλε στη Λάρισα. Εμείς τροποποιήσαμε λίγο το σχεδιασμό και δεν έστελναν. Έτσι λοιπόν απόκτησαν μια εμπειρία. Ένα δεύτερο κομμάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το πούμε είναι ότι από την πρώτη μέρα έγινε εννοώ τώρα για τις 20 Ιανουαρίου, 24 Ιανουαρίου, ξεκινήσαμε την εκπαίδευση όλων των στελεχών υγείας για τα μέτρα ατομικής προστασίας. 25 Ιανουαρίου του 20. Mm-hmm. Ακόμα δεν είχε φτάσει στην Ελλάδα ο COVID. Και μέχρι τον τέλος Φεβρουαρίου που ήρθε επίσημα στην Ελλάδα ο COVID, εμείς είχαμε εκπαιδεύσει γύρω στους 3.000 εργαζόμενους. Μάλιστα. Με προσωπική. Το τρίτο... Η τρίτη, πώς θα το πούμε, θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε και αυτό μέσα στην επιτυχία σε εισαγωγικά, άμα θέλετε, είναι ότι τα νοσοκομεία κάνανε όλα πλάνα επιχειρησιακά. Υπήρξε ένα επιχειρησιακό αρχικό σχέδιο το οποίο έγινε στο Πανεπιστημιακό Ηρακλείου της Κρήτης από την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμόξεων, mm-hmm. και βεβαίως τη διοίκηση, η οποία ήταν σε αυτή την περίπτωση υπεραρρωγός σε αυτό το θέμα, και είχαμε βάλει στόχους πλάν A, πλάν B, πλάν C. Αυτό μέχρι το πλάν C
σε, εσύ όπως θέλετε, φτάσαμε τον Αύγουστο του 2021. Αλλά αυτά ήταν στον δρόμο, βέβαια, το επιχειρησιακό σχέδιο εμπλουτίστηκε, ανανεώθηκε με βάση. Αλλά υπήρχε, ήταν γραπτό, ήξεραν όλοι πώς θα το κάνουν, τα τμήματα ξέραν πώς θα λειτουργήσουν, οι μονάδες ξέραν πώς θα λειτουργήσουν, εννοώ για τα προφυλακτικά μέτρα και τα μέτρα υγιεινής. Και έτσι φτάσαμε σε αυτή την, αν θέλετε, καλή αντιμετώπιση αυτού του μεγάλου κύματος. Βλέπω ότι οι τηλεθεατές στέλνουν κάποια ερωτήματα. Είπατε νωρίτερα, κύριε καθηγητά, κύριε Χατζηχριστοδούλου, σας ρώτησα αν αυτά ήταν τα δύσκολα της Κρήτης. Και θα ήθελα να επαναλάβετε την απάντηση, ίσως να μην την κατανοήσα κι εγώ σωστά. Θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε κάτι παρόμοιο στην Κρήτη όπως αυτό που αντιμετωπίσαμε μέσα στο καλοκαίρι? Ή τα δύσκολα τα έχουμε αφήσει πίσω, χωρίς να σημαίνει ότι τελειώσαμε με την πανδημία? Βεβαίως και δεν τελειώσαμε. Κανείς δεν μπορεί να γίνει προφήτης με αυτόν τον ιό. Μακροχρόνιες προβλέψεις δεν μπορούν να γίνουν. Όλα τα μοντέλα που κάνουν forecasting, που κάνουν προβλέψεις, δεν μπορούν να ξεπεράσουν τις 2-3 εβδομάδες. Άρα, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει. Λογικά, επειδή έχει μια ικανοποιητική εμβολιαστική κάλυψη, αν προσθέσουμε και ένα κομμάτι φυσικής ανοσίας, πιστεύω ότι η Κρήτη αυτή τη στιγμή δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει σοβαρότερα προβλήματα από ό,τι αντιμετώπισε το καλοκαίρι.